Τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε σελίδα και πάμε να ασχοληθούμε με τις σκοτεινές πτυχές του διαδικτύου με αφορμή την αποκάλυψη που ο 42χρονος μέσα από κανάλι το οποίο διατηρούσε στην πλατφόρμα YouTube μετέδιδε βασανισμούς, μετέδιδε ασελικής πράξης σε βάρος ατόμων με αναπηρία. Είναι μια υπόθεση η οποία προκάλεσε σοκ, προκάλεσε αποτροπιασμό σε ολόκληρη την χώρα και με δεδομένο ότι αυτός ο άνδρας είχε εγγεγραμμένα μέλη στο κανάλι του, χιλιάδες εγγεγραμμένα μέλη και μάλιστα χρήστες πλήρωναν αδρά προκειμένου να δουν τα βασανιστήρια. Μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο σαφώς και πρέπει να μελετηθεί από ψυχιάτρους, από κοινωνιολόγους. Θα δούμε μια εξαιρετικά σημαντική διάσταση αυτού του φαινομένου. Θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, πρώην διευθυντή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, τον κύριο Γεώργιο Παπαπροδρόμου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Πόντα, και καλησπέρα σε όσους και όσες μας βλέπουν. Στρατηγέ, αρχικά στο ξεκίνημα, θα ήθελα μία τοποθέτησή σας για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα βίντεο του 42χρονου, σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, παραμένουν αναρτημένα στην πλατφόρμα του YouTube. Πρέπει να κατέβουν αυτά τα βίντεο, μπορούν να είναι online. Και αν πρέπει να κατέβουν, τι πρέπει να γίνει, έτσι ώστε να μην είναι πλέον διαθέσιμα? Ενδεχομένως την ώρα που μιλάμε, τα συγκεκριμένα βίντεο να έχουν κατέβει, να έχει ανταποκριθεί η πλατφόρμα. Το ζητούμενο είναι το πότε εντοπίζεται ένα περιεχόμενο, αν καταρχήν η ίδια η πλατφόρμα έχει το μηχανισμό εκείνο, και αναφέρομαι σε όλες τις πλατφόρμες, όχι μόνο στη συγκεκριμένη, που μπορεί να ελέγξει αυτό το τεράστιο δεδομένο, τεράστιο όγκο δεδομένων, γιατί μιλάμε για δισεκατομμύρια χρήστες ή πολλά δεδομένα που ανεβαίνουν καθημερινά, και αν έχει την εσωτερική δυνατότητα αυτό το πράγμα να το εντοπίζει και να το κατεβάζει. Κάτι το οποίο πολλές φορές το κάνει, αλλά δεν σημαίνει, όπως φάνηκε από το παράδειγμα το συγκεκριμένο, ότι το είχε κάνει. Mm-hmm. Και το θέμα είναι, ένα είναι αφορά την πλατφόρμα και το άλλο είναι αυτό που περιγράψατε προηγουμένως, τους χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες θεατές που δυστυχώς επιλέγουν την αρνητική πλευρά του διαδικτύου, δεν φταίει το διαδίκτυο και η τεχνολογία. Θα προτιμούσα αυτοί οι χιλιάδες θεατές να επιλέγουν οργανισμούς επίσημους όπου υπάρχουν οδηγίες χρήσιμες και θετικά πράγματα. Δυστυχώς όμως αυτό δεν το βλέπουμε. Και βλέπουμε δυστυχώς μια κοινωνία απάθειας, το να μην αντιδρά. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι κάποιος συνάνθρωπός μας εντόπισε και ανέφερε στις αρχές, το οποίο δεν ασχολήθηκε η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος συγκεκριμένα, ασχολήθηκε άλλη υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, διότι και περιφερειακές υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες τα καταφέρνουν πολύ σημαντικά, εφόσον όμως ενημερωθούν και αυτές με τη σειρά τους. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σύνθετο θέμα, δεν είναι τόσο απλό πράγμα και θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι είμαστε μπροστά σε έναν ωκεανό. Καμία χώρα, κανένας οργανισμός, κανένας μηχανισμός δεν μπορεί να διασφαλίσει την κυβερνοασφάλεια εάν δεν το καταλάβουμε αυτό και ότι ο καθένας μας οφείλει να συνεισφέρει σε αυτή την κατεύθυνση, στη θετική χρήση και στην απομάκρυνση οτιδήποτε άλλο αρνητικού. Η ερώτησή μου, στρατηγέ, είναι η εξής. Αν ένας απλός πολίτης πέσει πάνω σε ένα τέτοιο βίντεο και θέλει να το καταγγείλει, πού μπορεί να απευθυνθεί? Απευθύνεται στην ίδια την πλατφόρμα που φιλοξενεί αυτό το βίντεο? Απευθύνεται στις ελληνικές αρχές, στην αστυνομία? Ποια βήματα δηλαδή ακολουθεί? Πολύ εύστοχη ερώτησή σας, κυρία Πότα. Μπορεί να το κάνει σε δύο κατευθύνσεις. Ένα είναι αφορά την ίδια την πλατφόρμα που έχει μηχανισμούς αναφοράς ή report κλπ. Υπάρχει σε κάθε πλατφόρμα και ανταποκρίνεται. Φυσικά ο χρόνος, αντιλαμβάνεστε, είναι διαφορετικός. Όμως σε ό,τι αφορά την ελληνική επικράτεια, την Ελλάδα, υπάρχει πλατφόρμα στις καταγγελίες στο gov.gr που ο πολίτης μπορεί άμεσα, υπεύθυνα, δωρεάν να το αναφέρει και πιστοποιημένα και όχι να πηγαίνει από αρμόδιο σε αναρμόδιο, αντιλαμβάνεστε. Mm-hmm. Συγκεκριμένα και υπεύθυνα. Οπωσδήποτε και κάθε υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας και ιδιωτικής αρχής αλλά και εισαγγελική αρχή οφείλει να αντιδράσει. Εδώ γίνεται ένα άλλο θέμα, κυρία Πότα. Αν μπορούν οι υπάρχοντες μηχανισμοί στη χώρα μας να ενισχυθούν με εξειδίκευση δικαστών και δικαστηρίων, αντιλαμβάνεστε, οι οποίοι θα απαντούν στα σύγχρονα ερωτήματα, γιατί το έγκλημα αυτό πάει με ταχύτητα φωτός και πολλές φορές οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ξεπερνούν τους μηχανισμούς και τις αγκυλώσεις που παρατηρούνται. Και επίσης οι ανεξάρτητες αρχές που επίσης έχουν πλατφόρμες, όπως αναφέρω ενδεικτικά την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ας κάνουμε τον κόπο να επισκεφθούμε αυτές τις αρχές. Υπάρχει πολύ καλό υλικό και υπάρχει διαδικασία την οποία μπορούν να ανταποκριθούν. Mm-hmm. Επιβάλλεται αυτό να είναι αντικείμενο, θα έλεγα, παιδείας, ευρύτερης παιδείας.
Μάλιστα. Βλέπουμε και είπαμε και νωρίτερα, στρατηγέ, ότι είναι χιλιάδες τα μέλη, τα εγγεγραμμένα μέλη σε αυτού του είδους τα κανάλια και μάλιστα σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, δυστυχώς είναι και ανήλικοι, πολύ ανήλικοι μεταξύ των θεατών αυτών των βίντεο. Δεν θέλω να μου πείτε από τη δική σας έτσι ματιά, γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό? Θέλω να πω πώς μπορεί ενδεχομένως ο μέσος έφηβος να προστατευτεί από τέτοιες εικόνες, από τέτοιου είδους επιρροές στο διαδίκτυο. Πρώτα απ' όλα, κυρία Πότα, τα παιδιά μας ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες, όπως και τα άτομα με αναπηρία. Μεθαύριο, μάλιστα 18 του μηνός, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών και μάλιστα από τους διαδικτυακούς κινδύνους. Αλλά αυτό δεν είναι υπόθεση μιας ημέρας, είναι υπόθεση κάθε ημέρας και κάθε διετού. Είναι πρωτίστως χρέος των γονέων και της οικογένειας σε πρώτο βαθμό, αλλά και του σχολείου στη συνέχεια, αλλά και, όλης της κοινωνίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλων των φορέων. Δεν μπορεί να είμαστε θεατές, να παραμένουμε θεατές σε αυτή την προτεραιότητα. Μιλάμε για τα παιδιά μας, μιλάμε για το μέλλον του τόπου μας. Κανένα παιδί από μόνο του, αν δεν του δείξουμε, αν δεν του πούμε εμείς, δεν του καθοδηγήσουμε, επίσης να το εξηγούμε, με τι ασχολείται το παιδί, να εξηγήσουμε στα παιδιά, για παράδειγμα, μια που αναφέρατε στις πλατφόρμες. Υπάρχει ο γενικός κανονισμός, αλλά δεν το γνωρίζουν οι γονείς ότι κάτω από την ηλικία των 15 ετών δεν μπορεί να έχει λογαριασμό. Και αν συμπληρώσει τα 15 έτη μέχρι την ενηλικίωσή του στα 18, πρέπει να έχει την έγκριση και τη συνέννηση των γονείων, γιατί οι γονείς είναι υπόλογοι και οι δαιμόνες, αντιλαμβάνεστε. Άρα απόλυτα, αυτό το πράγμα είναι σύνθετο. Πολλές φορές και οι γονείς δεν γνωρίζουν, μαθαίνουν τελευταίοι για όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ενισχύουμε δραστηριότητα των παιδιών μας μακριά από την οθόνη, εννοώντας με τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και άλλες δραστηριότητες που και αυτές θα μπορούσαν να είναι πολύ σοβαρές εναλλακτικές προτάσεις. Να ενισχύσουμε να αγαπήσουν την τεχνολογία με τη δημιουργική της διάσταση. Αναφέρουμε στις τεχνολογίες το STEM και το STEAM που μπορούν να δημιουργήσουν πράγματα και να αναδείξουν και το σχολείο τους. Και να έχουμε, επίσης, μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά να ενημερωθούν σωστά αύριο μεθαύριο θα στελεχώσουν την κοινωνία μας και θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις για μια δυνατή και οικονομία και κοινωνία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε περιθώρια για το θετικό. Είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα, όπως το αντιλαμβάνομαι, στρατηγέ, και έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Αυτό είναι απόλυτα σαφές και βέβαιο. Θα ήθελα όμως να σας απευθύνω και ένα τελευταίο ερώτημα όσον αφορά τη δική σας και πάλι οπτική έτσι, γωνία. Ποια πιστεύετε ότι είναι η νέα ψηφιακή απειλή τη δεδομένη χρονική στιγμή, η μεγαλύτερη ψηφιακή απειλή την οποία πρέπει να έχουν υπόψη οι πολίτες? Θεωρώ ότι η διασφάλιση και διαφύλαξη των προσωπικών μας δεδομένων, που δεν είναι μόνο ότι τα δίνουμε μόνοι μας στις πλατφόρμες. Με την αποδοχή των cookies, λέτε. Ακριβώς. Αυτό αφορά την καλύτερη εκδοχή, εννοώ, στο καταναλωτικό μας σκέλος. Αλλά για μένα είναι η απειλή της ίδιας της δημοκρατίας. Φανταστείτε να λαμβάνονται αποφάσεις για μας χωρίς εμάς, μέσα από τις πληροφορίες που εμείς παρέχουμε, να καθορίζονται εκλογικά αποτελέσματα και να παραβιάζονται σοβαρά ανθρώπινα δικαιώματα. Θεωρώ ότι σε αυτό σαν άτομα θα πρέπει να ενωθούμε, να μην είμαστε μια κοινωνία ανενεργών πολιτών διαρκώς και σε κάθε περίπτωση ο καθένας να κάνει καλά τη δουλειά του εκεί που είναι. Mm-hmm. Θεωρώ ότι μπορούμε να έχουμε θετικότερα αποτελέσματα και εδώ επιβάλλεται, να το τονίσω, ευρεία, δυνατή πολιτική συνένεση όλων των φορέων. Να σας πω ενδεικτικά ένα παράδειγμα που δεν υπάρχει αυτό το πράγμα και λυπάμαι. Είναι το κομμάτι της σύμβασης για τα φάρμακα που διακινούνται στο διαδίκτυο και αφορά τη δημόσια υγεία. Εκκρεμεί ακόμα στην Ελληνική Βουλή να περάσει κάτι που έπρεπε να έχει περάσει χθες. Σας αναφέρω ενδεικτικά. Αυτό δείχνει μια κοινωνία που πάει με αργά αντανακλαστικά και στην Ευρώπη αποτυπώνεται αυτό ότι είμαστε από τις τελευταίες χώρες στο ψηφιακό δίκτυο οικονομίας και κοινωνίας. Και πόσο σημαντικός είναι ο αντίκτυπος αυτού που αναφέρετε, στρατηγέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τοποθέτησή σας. Καλή συνέχεια. Εύχομαι στο έργο σας. Καλή δύναμη. Εγώ σας ευχαριστώ και να συνεχίσετε να ενημερώνετε έτσι υπεύθυνα στα ευαίσθητα αυτά κοινωνικά θέματα που θεωρώ ότι ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης είναι καθοριστικός. Σας ευχαριστώ θερμά.